Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Γιάννης Παρασκευόπουλος. Από σήμερα, κάθε εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, μαζί θα ταξιδεύουμε στο θαυμαστό κόσμο του βιβλίου. Το βιβλίο, αιώνες τώρα, είναι το σπουδαιότερο μέσο μεταφοράς, μετάδοσης και διάδοσης της σκέψης, της γνώσης, του λόγου και του πολιτισμού. Όλα αυτά τα χρόνια, άνθρωποι από όλο τον κόσμο προσπάθησαν μέσα από το βιβλίο να μας κάνουν καλύτερους, να μας μάθουν να σκεφτόμαστε, να μας μάθουν να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας, να πηγαίνουν τις γνώσεις μας μπροστά και γιατί όχι, να ψυχαγωγούμαστε και να διασκεδάζουμε με το βιβλίο. Η εκπομπή φιλοδοξεί να φέρει κοντά σας ανθρώπους που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο συμβάλλουν στη δημιουργία αυτού του εξαιρετικού προϊόντος του πολιτισμού μας που λέγεται βιβλίο. Στην πρώτη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για το αν διαβάζει ο Έλληνας σήμερα συγκριτικά με τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς, οι οποίοι θεωρούνται ότι είναι οι πρώτοι αναγνώστες στον κόσμο. Για αυτή τη συζήτηση, για αυτό το θέμα, καλεσμένη μας είναι σήμερα η συγγραφέας, η κυρία Νατάσα Κουτζικίδου. Καλώς ήρθες, Νατάσα. Και η κυρία Αλεξία Κουρτσίδου, η οποία είναι υπεύθυνη των εκδόσεων Ελληνική Πρωτοβουλία. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε, ευχαριστούμε πολύ για το κάλεσμα. Εγώ σας ευχαριστώ που βρίσκεστε εδώ και που τιμάτε την πρώτη αυτή εκπομπή με την παρουσία σας. Θα ήθελα να μπούμε κατευθείαν στο θέμα και να ρωτήσω, κυρία Αλεξία, τελικά διαβάζει ο Έλληνας σήμερα? Η δική μου γνώμη είναι ότι δεν διαβάζει. Δεν διαβάζει όπως διαβάζει ένας Ευρωπαίος. Γιατί αν θεωρήσουμε ότι κάποιος διαβάζει λογοτεχνία ή οτιδήποτε άλλο, σημαίνει κάποια βιβλία το χρόνο. Ο Έλληνας, αν τον ρωτήσουμε αν διαβάζει, απαντάει ναι και εννοεί ένα βιβλίο το χρόνο. Γιατί κατά τη γνώμη μου αυτό είναι, δεν διαβάζει. Δεν διαβάζει εφημερίδα, δεν διαβάζει παρά μόνο διαδικτυακά πλέον κάποια πράγματα. Ακόμα και έτσι να είναι. Δηλαδή αν διαβάζει διαδικτυακά, διαβάζει όμως ή απλά περιφέρει το βλέμμα του, παίρνει κάποια αποσπάσματα από τις αναρτήσεις, τα κείμενα? Ακριβώς και αλλάζει αυτό. Σελίδα. Ακριβώς αυτό που είπατε. Απλώς περιφέρει το βλέμμα του. Ό,τι τον ενδιαφέρει μπορεί να σταθεί κάπως περισσότερο, αλλά ουσιαστικό διάβασμα, ουσιαστική ανάγνωση, με την έννοια την ευρύτερη που προσφέρει ένα βιβλίο, δεν την κάνει, τουλάχιστον αυτή την περίοδο. Η εμπορική σχέση του βιβλίου, και ρωτάω εσάς γιατί είστε εκδότρια, έτσι. Mm-hmm. Η εμπορική σχέση λοιπόν του βιβλίου με την ανάγνωση υπάρχει ανάλογη? Δηλαδή θέλω να πω, πέντε άνθρωποι διαβάζουν ένα βιβλίο. Πουλιέται πέντε βιβλία ή πουλιέται ένα βιβλίο και το διαβάζουν πέντε? Ναι. Στις μέρες μας δυστυχώς για τον εκδοτικό χώρο, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει και κάτι διαφορετικό, συμβαίνει αυτό, πουλιέται ένα βιβλίο και είτε ανταλλάσσεται μεταξύ πλέον γνωστών, γιατί στις βιβλιοθήκες δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά όσο ήταν παλιότερα. Είτε ανταλλάσσεται λοιπόν, είτε χαρίζεται και στην ουσία πουλιέται ένα βιβλίο και διαβάζεται από πέντε άτομα. Αυτό όμως επιβεβαιώνει ότι διαβάζει ο Έλληνας. Δεν μπορούμε λοιπόν να συγκρίνουμε από την ποσότητα ή από τις πωλήσεις ενός βιβλίου πόσοι διάβασαν. Έτσι δεν είναι? Σαφώς έτσι είναι. Αλλά αυτό το συμπέρασμα εγώ δεν το έχω βγάλει από τις πωλήσεις, προς Θεού. Το έχω βγάλει από την διάθεση του κόσμου που έχει να διαβάσει. Δηλαδή συναναστρεφόμαστε με κόσμο στις εκθέσεις, σε διάφορες άλλες γιορτές βιβλίων που γίνονται. Και ο ίδιος ο κόσμος μας λέει ότι δεν έχω διάθεση να διαβάσω. Δηλαδή έχει αποτραβηχτεί από το διάβασμα. Το ρόλο της τον έχει παίξει και τηλεόραση βέβαια σε αυτό. Mm-hmm. Είναι πιο εύκολο μέσω διασκέδασης, πιο άμεσο και... Δεν θα πω εγώ ότι έχει να δώσει γιατί δεν έχει να δώσει, αλλά είναι λίγο πιο άμεσο στον Έλληνα.
Και τα σχολεία βέβαια παίζουν το ρόλο τους, γιατί όταν το παιδί δεν μαθαίνει από μικρό να διαβάζει με τη βοήθεια των γονιών και των δασκάλων πάντα, πώς θα φτάσει να είναι ένας ενήλικας άνθρωπος και να θέλει να αγοράσει ένα βιβλίο για να το διαβάσει. Γιατί αν δούμε στα σχολεία, πόσα σχολεία έχουν δανειστικές βιβλιοθήκες μέσα να λειτουργούν για τους μαθητές? Ελάχιστα, για να μην πω μετρημένα στα δάχτυλα των χεριών. Οπότε δεν υπάρχει ανάλογη παιδεία κατ' εμέ, έτσι ώστε να φτάνει ο ενήλικας Έλληνας να έχει την ανάγκη να διαβάσει βιβλίο. Είναι λίγοι αυτοί που ζουν από το βιβλίο. Μάλιστα. Έχω μια άλλη άποψη, θα τη συζητήσουμε μετά, αφού ρωτήσουμε και την Νατάσα να μας πει τη γνώμη της. Τελικά, συγγραφέας, διαβάζει ο Έλληνας σήμερα? Έχεις διαπιστώσει κάτι τέτοιο? Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν οι Έλληνες που διαβάζουν πολύ και οι Έλληνες που δεν διαβάζουν καθόλου. Θεωρώ ότι υπάρχουν δύο άκρα. Εγώ τουλάχιστον αυτό νιώθω σαν μήνυμα, παίρνω σαν μήνυμα. Βλέπω ανθρώπους οι οποίοι έχουν την ανάγκη να διαβάσουν και διαβάζουν δύο και τρία και τέσσερα κάποιοι βιβλία την εβδομάδα. Τους επιτρέπει ο χρόνος τους ή ασχολίες τους. Και υπάρχουν και άλλοι που μπορούν να διαβάσουν ένα βιβλίο το χρόνο, ένα βιβλίο το μήνα και αν. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχουν δύο άκρα και αυτό είναι ακριβώς που δεν μας αφήνει να βγάλουμε σαφή και ξεκάθαρα συμπεράσματα για το αν τελικά ο Έλληνας διαβάζει. Δεν υπάρχει μια ισορροπία. Όταν λες ισορροπία, εννοείς ότι δεν μπορούμε να έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία αν διαβάζει ο Έλληνας έτσι όπως θα έπρεπε ή αν δεν διαβάζει? Ναι, θεωρώ ότι δεν μπορούμε να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα. Δεν μπορούμε να πούμε αποκλειστικά ναι διαβάζει ή ναι δεν διαβάζει. Θεωρώ ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Ωραία. Στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε μια έρευνα και σε ένα ρεπορτάζ που έκανε η εκπομπή μας, να δούμε τελικά από τα στοιχεία που προκύπτουν διαβάζει ο Έλληνας ή δεν διαβάζει. Εσύ διαβάζεις? Όχι. Εσύ διαβάζεις? Εγώ διαβάζω. Εσύ? Ναι, διαβάζω. Οι Έλληνες δεν έχουν μάθει να διαβάζουν βιβλία συγκριτικά με άλλους λαούς. Δηλαδή, αν ταξιδέψει στο εξωτερικό, βλέπει συνέχεια τον κόσμο να διαβάζει. Ακόμα και στον δρόμο, στα παγκάκια, στα λεωφορεία, παντού διαβάζουν. Εδώ πέρα δεν έχουμε μάθει να διαβάζουμε. Για να καταλάβετε, το νούμερο ένα σε ένα κόμμα συστημότητα είναι το περιοδικό, το οποίο λέει το πρόγραμμα της τηλεόρασης. Αυτό λοιπόν πουλάει πάρα πολύ. Είμαστε τέτοιο επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια να καλυτερεύσει τα πράγματα, αλλά πάλι σκαλώνουμε στα βιβλιοπωλεία. Έχουν κακομάθει και τα βιβλιοπωλεία, δεν περιποιούνται ούτε τους συγγραφείς, ούτε τους νέους εκδοτικούς οίκους. Γενικώς θέλει πολύ αγώνα το πράγμα. Κάποιοι ναι, κάποιοι όχι. Νομίζω ότι διαβάζουν λίγοι. Ο λόγος? Ο καταιγισμός των εικόνων, το ίντερνετ και η πληροφορία του ποδαριού. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Λίγο. Γιατί? Γιατί σε περιόδους όπου σε μικρή για προβλήματα και τα λοιπά, δεν έχουν χρόνο να διαβάσουν και γιατί έχουν αφαιθεί στο οπτικό, στην τηλεόραση. Ωραία. Okay. Την ερώτηση. Διαβάζουν οι Έλληνες σήμερα κατά τη γνώμη σου? Πολύ λίγο. Γιατί? Γιατί πιστεύω ότι δεν του δίνουν την ανάλογη αξία. Δεν πιστεύουν ότι μπορεί κάτι να κερδίσουν και το παραβλέπουν. Μάλιστα. Πάζουν σήμερα οι Έλληνες. Η νέα γενιά. Γιατί είναι πιο ανοιχτή σε όλα. Προφίλ του Έλληνα αναγνώστη σε αριθμούς. 8,1% το ποσοστό των Ελλήνων που διαβάζουν περισσότερα από 10 βιβλία το χρόνο. 34,2% το ποσοστό των Ελλήνων που διαβάζουν από 1 έως 9 βιβλία το χρόνο. 40,7% το ποσοστό των Ελλήνων που δεν διάβασαν απολύτως κανένα βιβλίο τον προηγούμενο χρόνο. 39% το ποσοστό των Ελλήνων που δεν διαβάζουν λόγω έλλειψης χρόνου. 35 έως 54 ετών οι ηλικίες των περισσότερων από αυτούς που διαβάζουν τουλάχιστον 10 βιβλία. 73% το ποσοστό των αναγνωστών που προτιμούν την ελληνική λογοτεχνία. 2 ώρες και 11 λεπτά ο χρόνος που αφιερώνουν στην τηλεόραση όσοι διαβάζουν περισσότερα από 10 βιβλία το χρόνο. Ο αντίστοιχος χρόνος στο γενικό πληθυσμό είναι 3 ώρες και 18 λεπτά.
5,6 ο μέσος όρος των αναγνωσμένων βιβλίων για το 2010. Το 1999 ο μέσος όρος ήταν 7 βιβλία. 11,6 ο μηνιαίος μέσος όρος των χρημάτων σε ευρώ που ξοδεύουν οι Έλληνες για αγορά βιβλίων. Φίλες και φίλοι, και πάλι μαζί σας μετά το ρεπορτάζ και την έρευνα που μας διέθεσε το ΕΚΕΒΗ από το 2011. Ένα σημαντικό που θέλω να μιλήσουμε είναι για το κλείσιμο του ΕΚΕΒΗ. Να επανέλθουμε όμως στα στοιχεία. Όπως διαπιστώσατε, το 64-65% των Ελλήνων διαβάζει. Και μάλιστα θα έλεγα ότι και το ποσό το οποίο διαθέτουν οι Έλληνες σήμερα για την αγορά βιβλίων είναι σημαντικό, αν σκεφτεί κανείς την κρίση που περνάμε και βέβαια φυσικά και την κρίση που έχει το βιβλίο λόγω του ίντερνετ. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, γύρω στα 11 ευρώ περίπου το μήνα, από ό,τι είδαμε, σπαταλά ο Έλληνας ή ξοδεύει ο Έλληνας για την αγορά βιβλίων. Λίγο, πολύ. Σκεφτείτε όμως ότι σήμερα οι ανάγκες έχουν άλλη προτεραιότητα από το να πάρει κάποιος ένα βιβλίο. Μπορεί εύκολα να μπει στο ίντερνετ, να κατεβάσει ένα βιβλίο και να το διαβάσει. Τι λέτε γι' αυτό, Αλεξία? Για το να κατεβάσει ένα βιβλίο από το ίντερνετ. Γενικά για τα στοιχεία που είδαμε. Σας φαίνεται υπερβολικό το 64%, το 65%? Όχι, δεν μου φαίνεται υπερβολικό. Αυτό εννοώ περίπου όταν, λέω, όταν έχω στο μυαλό μου ότι ο Έλληνας δεν διαβάζει. Κατά την άποψή σας θα πρέπει να διαβάζει το 90%, το 80%, σε τι ποσοστό, ναι, για να σας ικανοποιεί, ας το πούμε. Να με ικανοποιεί, όχι προσωπικά. Όχι προσωπικά, σαν εκδοτικό οίκο. Το 80% πιστεύω ότι θα έπρεπε να διαβάζει των Ελλήνων, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε από πού προερχόμαστε, έτσι. Και τι ιστορία έχουμε στη λογοτεχνία, στην ποιήση, τι λογοτέχνες είχαμε παλαιότερα και ενδεχομένως να έχουμε και τώρα. Και ότι το όλο θέμα είναι να προάγουμε τον πολιτισμό και την γλώσσα μας. Όταν φεύγουμε από το βιβλίο γενικότερα, πάμε σε άλλα μονοπάτια. Η αλήθεια είναι ότι στην Ευρώπη, τουλάχιστον στη Βόρεια Ευρώπη, το 80% διαβάζουν και στην Αμερική αγγίζει το 95%. Είμαστε πολύ χαμηλά, όχι μόνο σαν χώρα, αλλά αυτό που είπες προηγουμένως, Αλεξία, σαν λαός που έχουμε τον πολιτισμό στο DNA μας. Ακριβώς. Έτσι. Νατάσα, εσύ τι λες? Εγώ το, η αλήθεια είναι ότι συντάσσομαι απόλυτα με τον Αλέξη σε αυτό το κομμάτι. Θεωρώ ότι το 65% δεν είναι καθόλου αντιπροσωπευτικό για έναν λαό σαν τον ελληνικό, ο οποίος ακριβώς έχει πίσω το ένα τόσο σπουδαίο πολιτισμό να επιδείξει και να μένουμε σε ένα 65% είναι πολύ πλασματικό και επιφανειακό κατά μένα. Μήπως στο σημείο αυτό θα έπρεπε να βάλουμε έναν ανασταλτικό παράγοντα στην διάθεση του Έλληνα αναγνώστη να προσεγγίσει το βιβλίο που είναι η τιμή του? Ναι, μέχρι και κάποιες... Θεωρείτε, να πω ότι θεωρείτε, σύμφωνα με τις έρευνες, θεωρείτε το ακριβότερο είδος το βιβλίο στην Ελλάδα, έτσι. Διασκέδασες? Όχι, ψυχαγωγίας, επιμόρφωσης. Ψυχαγωγίας, θα διαφωνήσω εδώ. Θεωρείτε ότι το βιβλίο είναι πάρα πολύ ακριβό? Ήταν ακριβό πράγματι. Τους τελευταίους μήνες όμως θεωρώ ότι έχει γίνει μια προσπάθεια. Να μην μιλήσουμε για τους τελευταίους μήνες, να μιλήσουμε γενικά, αφήνοντας πίσω τους τελευταίους μήνες, οι οποίοι διέπονται από μια οικονομική κρίση και σαφώς όλοι έχουμε ρίξει λίγο νερό στο κρασί μας και έχουμε κατεβάσει κάποιες τιμές. Γενικά όμως το βιβλίο όλα αυτά τα χρόνια θεωρούνταν ότι είναι ακριβό. Ακριβό. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές από τη μέρα που έχω μπει στο χώρο των εκδόσεων και κάποια στιγμή πριν από κάποιους μήνες με προβλημάτισε τόσο πολύ που έψαξα στη βιβλιοθήκη μου να βρω ένα βιβλίο που έχω αγοράσει σε δραχμές. Για να δω τι εννοούμε όταν λέμε ένα βιβλίο είναι ακριβό. Λοιπόν, και βρήκα ένα βιβλίο που αγοράστηκε το 2000, πριν ακριβώς δηλαδή γίνει η αλλαγή από δραχμή σε ευρώ, το οποίο κόστιζε 4.000 δραχμές. Και είπα, 4.000 δραχμές το 2000 ήταν πολλά λεφτά. Άρα, δεν είναι ακριβό το βιβλίο σήμερα, μάλλον έχει φτηνίνει. Έβγαλα εγώ το δικό μου συμπέρασμα. Λοιπόν,
Το θέμα ποιο είναι τώρα. Κάποιες φορές είναι δικαιολογημένο κάποιο βιβλίο να είναι ακριβό. Με ποια έννοια είναι δικαιολογημένο. Και θα μιλήσω από τη δική μου ας πούμε πλευρά που είμαι ένας μικρός εκδότης και δεν έχω τη δυνατότητα ούτε την οικονομική ούτε άλλη εν πάση περιπτώσει δυνατότητα να βγω να εκδώσω έξω. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν κάποιος εκδότης πάει στην Ινδία, στην Κίνα, όπου πάει, εν πάση περιπτώσει, στο Μπαγκλαντές κτλ. Και εκδίδει, η τιμή πέφτει κατακόρυφα. Όταν λοιπόν ένας μικρός εκδότης παλεύει εδώ να βγάλει κάποια βιβλία με τον χύψη τρόπο, με αποσχολεί Έλληνες, θέλω να το τονίσω αυτό γιατί το θεωρώ πολύ σημαντικό στη σημερινή εποχή. Λοιπόν, τα χρήματα του πάνε σε ελληνικά τυπογραφία, οι τιμές αναπόφευκτα δεν μπορεί να είναι πάρα πολύ χαμηλές. Γιατί από αυτά τα χρήματα, από αυτή την τιμή που φτάνει ο αναγνώστης να πάρει ένα βιβλίο, πρέπει να θυμόμαστε ότι παίρνουν πάρα πολύ άλλοι χρήματα. Δεν τα παίρνει όλα μόνος του εκδότης. Είναι πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν από πίσω, όπως είναι ο επιμελητής, όπως είναι ο πιθανός μεταφραστής, όπως είναι ο συγγραφέας, όπως είναι ο εικονογράφος, όπως είναι ο γραφίστας, ο τυπογράφος και ο εκδότης. Λοιπόν, όταν ένα αρχή ποσό το μοιράζονται τόσα άτομα, και το βιβλίο είναι τυπωμένο στην Ελλάδα, το ξανατονίζω, γιατί έχει τρομερές διαφορές. Το να τυπωθεί εδώ και το να τυπωθεί στην εξωτερικό. Αυτό είναι λογικό, ναι, το καταλαβαίνω. Ναι. Λοιπόν, τότε πιστεύω ότι οι τιμές που κυκλοφορούν και είναι της τάξης έως, ας πούμε, θα μπορούσα να πω σήμερα 15 ευρώ, είναι φυσιολογικές τιμές και θεωρώ πάντα από την πλευρά των εκδόσεων ότι ο εκδότης που προσπαθεί να κρατήσει την τιμή μέχρι 15 ευρώ 16 κάνει προσπάθεια να την κρατήσει και δεν εκδίδει έξω, το λέω. Γιατί ένας μεγάλος εκδότης που βγάζει και πολύ μεγάλα τυράζ, έτσι, ναι, ναι. Λοιπόν, φέρνει ένα βιβλίο από έξω, σαφώς αυτό μπορεί να του κοστίζει πάρα πολύ λιγότερο, οπότε να ρίξει κατά πολύ την τιμή του. Πάντως εδώ θα πω και με την ιδιότητα του συγγραφέα ότι ο τελευταίος που έχει να λαμβάνει από το βιβλίο είναι ο συγγραφέας. Ναι, αυτό έτσι. Είμαι σίγουρο, στην Ελλάδα. Νατάσα, τι λες, είναι ακριβό το βιβλίο? Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι ακριβό το βιβλίο. Θεωρώ ότι όλα είναι θέμα προτεραιοτήτων. Δηλαδή το να πας παράδειγμα στον κινηματογράφο μια φορά την εβδομάδα ή δύο, έτσι, όταν ένα εισιτήριο κοστίζει κατά μέσον όρο 6 ευρώ και θέλουν να πάνε δύο άτομα και θα πάρουν και κάτι στον κινηματογράφο, αυτόματα έχουν ισοφαρίσει τα λεφτά που κοστίζει ένα βιβλίο και τα έχουν ξεπεράσει, θα έλεγα. Επομένως, δεν θεωρώ ότι είναι είδος πολυτελείας το βιβλίο που πρέπει να το λιθοβολούμε ως πιο ακριβό. Θεωρώ ότι είναι ίσως ανάλογο με κάποια άλλα κομμάτια της ελληνικής διασκέδας, αν θέλουμε να το θέσουμε έτσι. Ναι, τώρα το παράδειγμα που έφερες με τον κινηματογράφο, νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Ο κινηματογράφος είναι εικόνα και λόγος, είναι ομαδική ψυχαγωγία, είναι κάτι που σε μεταφέρει με εικόνα σε άλλους τόπους, χρόνους, βλέπεις πράγματα, χαρακτήρες κτλ. Κτλ. Ενώ το βιβλίο όμως είναι κάτι που είναι καθαρά προσωπικό, το διαβάζεις μόνος σου, έχεις το δικαίωμα να πλάσεις τις δικές σου εικόνες, έτσι, να οραματιστείς ή να δεις τους χαρακτήρες που σου περιγράφονται μέσα στο βιβλίο, έτσι όπως εσύ θέλεις, είναι κάτι άλλο. Και πέρα από αυτό να πούμε και κάτι ακόμα, ότι φυσικά το κόστος μιας κινηματογραφικής ταινίας είναι πολύ μεγαλύτερο από ότι είναι το κόστος, θα μου πεις και τα έσοδα είναι πολύ μεγαλύτερα, από ότι είναι το κόστος ενός βιβλίου. Όχι, θέλω να πω ότι θα μπορούσα να δεχτώ ότι προκειμένου να πληρώσω το ίντερνετ για να επισκεφθώ κάποιες σελίδες για μερικά δευτερόλεπτα, έτσι, προτιμώ να πληρώσω ένα βιβλίο, να κάτσω να το διαβάσω, να φτιάξω το δικό μου κόσμο και όχι τον κόσμο τον προσφερόμενο, τον εικονικό που μου δίνουν κάποιοι άλλοι. Αυτό όμως ακριβώς συμβαίνει και με τον κινηματογράφο. Επειδή είπες ότι θεωρείς ότι διαφωνείς σε αυτό το κομμάτι, ο κινηματογράφος, η λύση είναι ότι είναι πιο ομαδικός. Ναι, είναι πιο ομαδικός, απευθύνεται ακριβώς. Επειδή είναι όμως πιο ομαδικός, θα πρέπει να είναι και πιο φτηνός. Μα είναι πιο φτηνός. Δεν είναι πιο φτηνός. Στα 6 ευρώ που στοιχίζει ένα εισιτήριο, σαφώς. Άντε το πολύ πολύ μαζί με κάτι που θα πάρεις να πάει 8. Είναι φτηνός. Δεν είναι στα 15 ευρώ, στα 17, στα 20 που πολλές φορές πληρώνουμε ένα βιβλίο. Ωστόσο, εγώ επιμένω ότι μέχρι πριν λίγο, μέχρι πριν λίγους μήνες όπως είπε και η Αλεξία, το βιβλίο ήταν ακριβό. Γιατί σήμερα πραγματικά υπάρχουν πάρα πολύ καλές προσφορές σε μικρά και μεγάλα βιβλιοπωλεία. Γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις σαν παζάρια, μπαζάρ να το πούμε, με βιβλία που μπορεί κανείς να βρει βιβλίο από ένα ευρώ. Έτσι. Εγώ θα ήθελα απλώς να τονίσω εδώ ότι
Θα πρέπει ο κόσμος να έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του ότι αυτά τα μπαζάρ είναι ρευστοποίηση χρημάτων. Δηλαδή αυτά τα μπαζάρ. Δεν με αφορά εμένα αυτό, σαν αναγνώστη. Σαφώς, σαν αναγνώστη, ναι. Απλώς θέλω να διευκρινίσω ότι αυτά τα μπαζάρ δείχνουν ότι όντως το βιβλίο περνάει κρίση. Έχουν ανοίξει δηλαδή κάποιοι εκδότες και καλά έχουν κάνει οι άνθρωποι τις αποθήκες τους και ρευστοποιούν βιβλία που είχαν βγάλει παλιότερα, γιατί και βάσει του νόμου δεν μπορεί να ρευστοποιεί, να βγει σε προσφορά ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε χθες. Mm-hmm. Λοιπόν, και κάνουν ρευστοποίηση. Αυτό για μένα είναι ότι ένα μεγάλο σημάδι ότι ο κλάδος έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα. Απλώς το διευκρινίζω αυτό στον αναγνώστη, γιατί συναντάμε, ας πούμε, οι οποίες εκθέσεις δυστυχώς έχουν χάσει την μορφή που είχαν, γιατί οι εκθέσεις όπως οι μεγάλες που γίνονται το Σεπτέμβρη και το Μάιο, τι είναι? Είναι ο τρόπος του να δείξουν όλοι μα όλοι οι εκδότες που συμμετέχουν τη βιβλιοπαραγωγή τους. Δεν είναι η έκθεση, δεν είναι για να έρθει κάποιος να αγοράσει φτηνά βιβλία, όπως νομίζει ο κόσμος. Έρχονται στις εκθέσεις λοιπόν και βλέπουν ένα ολοκένουργιο βιβλίο που έχει 2-3 μήνες κυκλοφορήσει και θέλουν να το πάρουν με ένα ευρώ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εκ των πραγμάτων. Θέλω δηλαδή να διευκρινίσω ότι τα μπαζάρ είναι κάτι άλλο, τα μπαζάρ βιβλίου. Οι εκθέσεις βιβλίου είναι για να έρθει ο αναγνώστης, αυτός που αγαπάει το βιβλίο, να κάνει τη βόλτα του, να σημειώσει, να γνωρίσει εκδοτικούς οίκους που δεν έχει την ευκαιρία να τους γνωρίσει από τα βιβλιοπωλεία, να δει όλη τη βιβλιοπαραγωγή, τι τον ενδιαφέρει και τι όχι, και από εκεί και πέρα να αποφασίσει πού θέλει να δώσει τα χρήματά του. Ωστόσο όμως, ακόμα και σε αυτές τις εκθέσεις που λες, Αλεξία, υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Οικονομικά θα έλεγα, από τίτλο σε τίτλο και από εκδόσεις σε εκδόσεις. Ναι. Δηλαδή μπορείς να βρεις, ξέρω εγώ, σε έναν εκδοτικό οίκο βιβλία από 5 έως 10 ευρώ και στον άλλον το διπλάνο οίκο να βρεις βιβλία από 15 ευρώ μέχρι 20, ας πούμε, ίσως και παραπάνω. Υπάρχουν, αυτό είναι τώρα στην... Εκείνο που μου προκαλεί εντύπωση όμως στο θέμα της τιμής των βιβλίων είναι ότι αγοράζεις ένα βιβλίο με 100 σελίδες 15 ευρώ και αγοράζεις ένα βιβλίο με 500 σελίδες 5 ευρώ. Δηλαδή για τον αναγνώστη που δεν ξέρει και δεν τον ενδιαφέρει, δεν ψάχνω να βρω εγώ αν το βιβλίο είναι καινούριο, είναι καινούργια έκδοση ή παλιά έκδοση. Εκείνο που βλέπω είναι ότι παίρνω αυτό το βιβλίο, ας πούμε, 15 ευρώ και παίρνω αυτό το βιβλίο με 5 ευρώ. Ναι. Μπορούμε να το εξηγήσουμε αυτό στον αναγνώστη γιατί συμβαίνει? Ο μόνος λόγος που μπορώ εγώ να δεχτώ ότι μπορεί να συμβεί αυτό είναι γιατί το βιβλίο των χ σελίδων, των πολλών δηλαδή, είναι σε προσφορά, το έχει βγάλει ο εκδότης σε προσφορά γιατί ενδεχομένως έχει κάνει τον κύκλο του. Όχι, όχι, μιλάω για καινούργια βιβλία, μιλάω για βιβλία από αυτά που αναφέρονται, όπως είπες, στις εκδόσεις. Καινούργιο βιβλίο μεγάλο με 5 ευρώ δεν έχω δει εγώ ποτέ. Όχι. Αν δω... Η τιμή είναι εικονική, έτσι. Μπορεί η διαφορά της τιμής εμένα με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει αυτή καθ' αυτή η τιμή. Δηλαδή μπορεί το βιβλίο αυτό να έχει 15 ευρώ και το άλλο να έχει 17. Αυτό να έχει 18. Έχει να κάνει με αυτό που είπα αυτό πριν. Μπορούμε να το εξηγήσουμε στον κόσμο. Έχει να κάνει με αυτό που είπα πριν με τον εκδότη. Δηλαδή ο μικρός εκδότης δεν έχει τη δυνατότητα, αν βγάλει ένα μικρότερο βιβλίο, παράδειγμα τώρα λέμε, έχει ένα μικρότερο βιβλίο και οι τιμές του, όλα όσα έχει συνυπολογίσει, εν πάση περιπτώσει, για να βγάλει την τιμή του, είναι πολύ περισσότερα από έναν μεγάλο εκδότη που βγάζει ένα τεράστιο βιβλίο σε όγκο, αλλά έχει τυπώσει έξω ή έχει οποιαδήποτε άλλο τρόπο, ας πούμε, να τυπώνει φτηνά, έχει μεγάλα τυράζ κτλ. Και μπορεί να ρίξει την τιμή του. Αυτή είναι η αιτιολογία, δεν είναι καμιά άλλη. Είναι όπως. Αν ψωνίσουμε, ας πούμε, από ένα μικρό, από ένα μίνι μάρκετ της γειτονιάς μας, ενδεχομένως κάτι θα είναι 20 και 30 λεπτά ακριβότερο από το να πάμε σε μια τεράστια λυσίδα σούπερ μάρκετ και να το πάρουμε. Το ίδιο πράγμα. Μάλιστα. Είναι. Νατάσα, έχεις εκδώσει 3 βιβλία. Όχι, 6. 6 βιβλία. Δεν θα σου ευχηθώ να τα κατοστήσεις, γιατί μετά θα είναι υπερβολή. Απλά θα σου ευχηθώ να έχουν καλή πορεία όλα και καλή συνέχεια. Πώς έχουν πάει αυτά τα βιβλία, έχουν προχωρήσει καλά? Είσαι ευχαριστημένη? Εσένα ρωτάω. Αν να μην κοιτάξω δηλαδή όχι, την Αλεξία. Όχι. Η Αλεξία μας είπε ότι ήταν να μας πει. Να ρωτήσουμε λοιπόν εσένα, σαν συγγραφέα, είσαι ευχαριστημένη από την πορεία τους? Ναι, εγώ... Περπάτησαν καλά? Ήταν καλοτάξιδα? Εγώ θεωρώ πως ήταν καλοτάξιδα, ναι. Όταν ξεκινάς και στην Ελλάδα βασικά υπάρχει μια αντίληψη, δεν εμπιστευόμαστε εύκολα όποιον βρίσκεται στην αρχή του.
Είναι μια αντίληψη που την έχουμε γενικότερα, θεωρώ. Όταν αρχίζουν όμως και σε γνωρίζουν και σε εμπιστεύονται, αυτό είναι το άλλο σημαντικό. Θεωρώ λοιπόν ότι για κάποιον που ξεκίνησε σε αρκετά νεαρή ηλικία να γράφει και τον εμπιστεύτηκαν, όσοι αναγνώσεις εμπιστεύτηκαν εμένα, ναι, εγώ δηλώνω ικανοποιημένη. Το τελευταίο σου, μάλλον το πρώτο σου βιβλίο με το τελευταίο σου, η διαφορά πάνω σε αυτό που είπες. Υπάρχει διαφορά, διαπίστωσες κάποια διαφορά. Δηλαδή, ως πρωτόλια συγγραφέας, σαφώς είχες δυσκολίες όπως είπες. Τώρα όμως, μετά από 6 βιβλία, τι βλέπεις? Ο κόσμος σε δέχθηκε πιο εύκολα? Σαφώς σε δέχεται πιο εύκολα, γιατί θεωρεί και αναγνωρίζει και σέβεται την πορεία που έχεις πίσω σου. Φυσικά και σε δέχεται πιο εύκολα. Δηλαδή, από το πρώτο βιβλίο, το οποίο πρώτο βιβλίο όμως θεωρώ ότι πήγε εξαιρετικά καλά ακριβώς για να είναι το πρωτόλιο ενός συγγραφέα, είμαι πολύ ικανοποιημένη. Αυτό βέβαια όχι ως κριτική σχόλιο, έτσι, δηλαδή το ερώτημα δεν αφορούσε μόνο οι κριτικές που πήρες στο πρώτο σου βιβλίο και τα σχόλια ή στο τελευταίο σου, και ως πωλήσεις, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει κυρίως. Πήγε καλά και τα 6 βιβλία πήγαν καλά? Ναι, θεωρώ ότι πήγαν καλά. Με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια που μπορεί να έχει κάποιος. Τι σημαίνει για έναν συγγραφέα σε αριθμούς το πήγε καλά? Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ υποκειμενικό σαν ερώτηση, τι σημαίνει για έναν συγγραφέα. Καθόλου υποκειμενικό, είναι απόλυτα αντικειμενικό. Κοίτα, αν με ρωτήσεις τι θα σημαίνει για την Νατάσα πήγε καλά. Έτσι, όχι, εσένα με ρωτάω, ναι. Θα πήγαινε καλά για την Νατάσα, θα σήμαινε 200.000 αντίτυπα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει στην Ελλάδα. Συγκριτικά μιλάμε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο βιβλίο που έχεις κάνει, αν ο αριθμός των πωλήσεων επιβεβαιώνει αυτό που είπες. Ναι, το επιβεβαιώνει. Δηλαδή το πρώτο βιβλίο πήγε καλύτερα από το τελευταίο? Δεν μπορούμε να έχουμε συμπεράσματα ασφαλή αυτή τη στιγμή, γιατί το πρώτο βιβλίο έχει κυκλοφορήσει εδώ και 6 χρόνια, ενώ το τελευταίο έχει κυκλοφορήσει εδώ και 3 μήνες. Το πρώτο σου βιβλίο πουλάει ακόμα το πρώτο της βιβλίο. Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν όση ώρα μιλούσατε. Ότι ακόμη πουλάει το πρώτο της βιβλίο και πουλάει πολύ καλά. Μάλιστα. Αριθμό δεν μου είπες όμως. Δηλαδή, εγώ σαν συγγραφέας το δικό μου το βιβλίο θα ήθελα, παιδιά, γιατί να μην τα πούμε? Εδώ πρέπει να πούμε αλήθειες για να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται με το βιβλίο. Όσο το δυνατόν περισσότερο μπει στον χώρο μας και στον κόσμο μας, ενδεχομένως τόσο περισσότερο να του δώσουμε να καταλάβει το βιβλίο. Δεν είναι πολυτέλεια όπως προσπαθούν κάποιοι να πούν. Το βιβλίο είναι αμεσότητα, είναι ανάγκη. Και για να το κατανοήσουν πρέπει να καταλάβουν ορισμένα πράγματα. Δηλαδή, εγώ το βιβλίο μου κυκλοφόρησε 2,5 χρόνια. Θα ήμουν ευχαριστημένος, έτσι, αν είχε πουλήσει 5.000 αντίτυπα. Δεν το έχει καταφέρει ακόμα. Ελπίζω να το καταφέρει. Θα ήμουν ευχαριστημένος στα 2,5 χρόνια να είχε πουλήσει 5.000 αντίτυπα. Αυτό το νούμερο το θεωρείτε μεγάλο? Για τα 2,5 χρόνια? Ναι. Ναι. Για τα ελληνικά δεδομένα, για τα ελληνικά δεδομένα πάντως, έτσι, mm-hmm. Γιατί για την Αμερική, ας πούμε, θα ήταν μικρό. Και πώς γίνεται τώρα, βρεσί, η Αλεξία μου, να κυκλοφορούν βιβλία και μέσα σε ένα μήνα, σε 2 μήνες, σε 3 μήνες να πουλάνε 50.000 αντίτυπα? Τώρα πηγαίνεις αλλού την κουβέντα. Θα τα αναλάβω εγώ να το πω ότι της Αλεξίας. Για πες. Καταρχάς υπάρχει θεωρία των αριθμών, έτσι. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό είναι αντιπροσωπευτική της ελληνικής πραγματικότητας. Εγώ είμαι λίγο δύσπιστη φύση. Σαφώς υπάρχουν βιβλία που σε ένα χρονικό διάστημα πουλάνε ένα πολύ μεγάλο αριθμό αντιτύπων. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τη λογοτεχνική αξία ενός βιβλίου, έχει να κάνει και με την ευκολία με την οποία το βρίσκουμε στις προθήκες, το βλέπουμε μπροστά μας. Τη διαφήμιση εννοείς. Τη διαφήμιση, ακριβώς. Την προβολή. Mm-hmm. Ναι, αλλά εντάξει, σαφώς και παίζει σπουδαίο ρόλο η προβολή και η διαφήμιση. Από την άλλη μεριά όμως, ονόματα ηχηρά στο χώρο το δικό μας, με το που θα εμφανιστεί το βιβλίο στην πρώτη προθήκη, έχει σπάσει και ρεκόρ, τουλάχιστον από ό,τι λένε. Αυτό είναι πραγματικότητα? Δεν το γνωρίζω. Να σου πω δηλαδή αλήθεια ή ψέματα, ας πούμε, είναι. Δεν το γνωρίζω. Το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές. Έχω 2 θεωρίες. Η μία είναι ότι δεν είναι αλήθεια. Έτσι, δηλαδή όταν το σκέφτομαι καμιά φορά λέω δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Σαν Αλεξία. Η άλλη βέβαια είναι ότι εδώ μπαίνουν στο παιχνίδι και τα βιβλιοπωλεία. Όταν λοιπόν η πίτα είναι μοιρασμένη σε 5-6 εκδοτικούς οίκους, γιατί αυτή είναι η αλήθεια στην Ελλάδα, είτε μας αρέσει να την πούμε είτε όχι,
υπάρχει θεωρία ότι είμαι ο μεγάλος εκδότης, έχω τα μεγάλα ονόματα και καλά κάνει και όλοι αυτό θέλουμε να γίνουμε, δεν το κατηγορώ καθόλου. Λοιπόν, οπότε αυτόματα με το που κυκλοφορώ, ας πούμε, το βιβλίο της Γκουτζικίδου, που είναι η νούμερο 1 στην Ελλάδα ή η νούμερο 5, εν πάση περιπτώσει, πάει σε 2.000 βιβλιοπωλεία αυτόματα το ναι, βιβλίο, έτσι, ναι. Αυτόματα, χωρίς να παρακαλάμε όπως κάνουμε εμείς σε εισαγωγικά ναι, για να μας βάλουνε. Λοιπόν, αν δώσει λοιπόν από 5 αντίτυπα σε 2.000 βιβλιοπωλεία, βγαίνουν τα ποσοστά. Μάλιστα. Το θέμα είναι όμως ότι αυτό δεν το έχει αγοράσει ακόμα το κοινό. Το έχει αγοράσει όμως το βιβλιοπωλείο. Οπότε τον εκδότη δεν τον ενδιαφέρει. Το έχει αγοράσει το βιβλιοπωλείο. Το έχει αγοράσει το βιβλιοπωλείο. Καταρχάς, εδώ εμείς που είμαστε μικροί εκδοτικοί και έχουμε σταματήσει πλέον να δίνουμε παρακαταθήκη βιβλία σε βιβλιοπωλεία. Δεν υπάρχει αυτό πλέον. Δεν δίνουμε γιατί δυστυχώς. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχουν 4 ή 5 Έλληνες συγγραφείς οι οποίοι με το που κυκλοφορούν τα βιβλία τους σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αναλογικά και συγκριτικά με κάποιους άλλους, ξεπερνούν τις 50-60.000 βιβλία. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι συγκεντρωτικά αυτοί οι 4-5 κυκλοφορούν στο χρόνο επάνω σε αριθμό, σε τυράζ 250.000 αντίτυπα, και αν υποθέσουμε ότι σε κάθε βιβλίο αντιστοιχούν 3 αναγνώστες, 750.000 άνθρωποι διαβάζουν αυτά τα βιβλία. Τι πιστεύουμε? Ναι. Εγώ δεν πιστεύω ότι το διαβάζουν. Εσύ, Νατάσα, τι λες? Και εγώ διατηρώ μια δυσπιστία απέναντι στον. Αυτό όμως λένε οι αριθμοί. Ναι, αλλά... Αυτό που σας λέω δεν είναι πλασματικό, δεν είναι εικονικό. Αυτό λένε οι αριθμοί. Οι αριθμοί δεν λένε πάντα την αλήθεια, θα σου πω, προς πρακτική φύση. Ωστόσο όμως παίζουν ρόλο, και εδώ ακριβώς είναι και η δύναμη, αν θέλεις, και της στατιστικής αλλά και της έρευνας, η οποία πλασάρεται στον κόσμο και ακούει ο άλλος, α, 50.000 αντίτυπα ο Γιάννης ο Παρασκευόπουλος μέσα σε 3-4 μήνες. Σημαίνει ότι το βιβλίο είναι πάρα πολύ καλό και πέφτει στην παγίδα. Αυτό λοιπόν είναι μέσα στο παιχνίδι. Αλλά ωστόσο όμως, ναι, συμβαίνει. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό, γιατί δεν είμαστε μέσα σε κάποιον εκδοτικό που έχει, ας πούμε, αυτά τα πολλά αντίτυπα με το καλημέρα σας. Εγώ το θεωρώ πολύ δύσκολο. Μπορεί να μπορεί 1, 2, 3 να το κάνουν αυτό. Μετά από πολλά χρόνια δουλειάς και με τον τρόπο που προανέφερα, έτσι, δηλαδή με το ότι πάνε 5 αντίτυπα σε 2.000 βιβλιοπωλεία αυτόματα ή 2 αντίτυπα ή δεν ξέρω εγώ πόσα. Οπότε αυτόματα το βιβλίο έχει κυκλοφορήσει, έχει πληρωθεί στον εκδότη και σαφώς και ο συγγραφέας θα πάρει τα... Εντάξει, αυτό είναι άλλο. Εμένα εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να δω και να πείσουμε τους αναγνώστες και τις αναγνώστριες, ναι, αν τελικά αυτά τα βιβλία τα οποία κυκλοφορούν σε πολύ μεγάλα τυράς, ναι, αν πράγματι εκφράζουν και την αξία τους με τους αριθμούς ή απλά είναι μια σκέτη προβολή ή τραβάει ενδεχομένως το όνομα. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ προκειμενικό για να πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να πείσουμε ή να μην πείσουμε κάποιον. Από εκεί και πέρα ο κάθε αναγνώστης έχει τη δική του κρίση. Με βάση αυτήν επιλέγει το βιβλίο που θα διαβάσει και με βάση ακριβώς την ίδια κρίση θα επιλέξει αν του κάνει εντός αγωγικών το βιβλίο που κρατάει στα χέρια του ή όχι, έτσι ώστε στο επόμενο πόνημα του συγγραφέα να επιλέξει να τον αγοράσει ξανά. Έχουμε άξιους αναγνώστες, αντάξιους αναγνώστες των συγγραφέων μας? Ή έχουμε άξιους συγγραφείς αντάξιους των αναγνωστών του? Και τα δύο τα έχουμε, θεωρώ. Φυσικά, γιατί να μην τα έχουμε κιόλας. Και πολύ καλούς συγγραφείς έχουμε, πολύ καλούς, θεωρώ. Και αναγνώστες πολύ δυνατούς. Αυτό που λέμε δυνατούς λίτες. Δηλαδή εγώ έχω γνωρίσει αναγνώστες που έχουν προς τιμήν τους, έχουν την στοιχειώδη μαθησιακή κάλυψη, ας πούμε, και όμως γνωρίζουν τόσα πολλά και αυτά μέσα από το διάβασμα, μέσα από την ανάγνωση. Από την άλλη μεριά πάλι όμως πρέπει να πούμε ότι κυκλοφορούν βιβλία εύπεπτα, εύκολα, σε μεγάλους αριθμούς αντιτύπων και διαβάζονται κατά κόρον.
Πώς μπορούμε λοιπόν να πούμε, βεβαίως η αξία του αναγνώστη είναι υποκειμενική, έτσι, ανάλογα το τι θέλει να μάθει, το τι θέλει να δει, το τι θέλει να, πού θέλει να ταξιδέψει, αγοράζει και το βιβλίο, έτσι. Αυτό δεν μειώνει την αξία του ως αναγνώστη στο συγκεκριμένο θέμα όμως. Όταν λέμε άξιους αναγνώστες, εννοούμε εκείνους τους αναγνώστες οι οποίοι κλείνοντας το βιβλίο, αφού έχουν κάνει το ταξίδι, θα μπορούν να καταθέσουν έγκριτα την άποψή τους και το σχολείο τους. Συμβαίνει αυτό? Δηλαδή δέχεστε εσείς στον εκδοτικό σας οίκο μηνύματα, σχόλια, κριτικές για τα βιβλία της Νατάσας που να δείχνουν ότι ο συγκεκριμένος αναγνώστης, ο Γιάννης Παρασκευόπουλος που μας έστειλε αυτό το σχόλιο, πράγματι δεν διάβασε απλά το βιβλίο, αλλά το μελέτησε? Το τελευταίο διάστημα, και εννοώ την τελευταία χρονιά, αυτό συμβαίνει κατά κόρον. Δηλαδή, είναι θετικό. Πολύ θετικό. Όχι μόνο ως προς τις εκδόσεις μας, αλλά και ένα σερφάρισμα να κάνει κάποιος στο γνωστό Facebook. Θα δει ότι υπάρχουν αναρτήσεις για βιβλία με εμπεριστατωμένες κριτικές. Χωρίς βέβαια αυτό να πάβει να πούμε ότι υπάρχουν και κριτικές οι οποίες μπορεί να μην καταλαβαίνεις τι λέει, τι θέλει να πει. Εγώ μένω όμως στο θετικό του πράγματος, γιατί θεωρώ ότι δεν υπάρχουν αναγνώστες δύο ταχυτήτων. Όλοι οι αναγνώστες είναι θεμητοί, όλους τους αναγνώστες τους θέλουμε. Και για μένα, σαν έναν άνθρωπο που αγαπάω το διάβασμα, που θέλω ο Έλληνας να διαβάζει περισσότερο, θα πω απλώς να διαβάζει ό,τι του κάνει κέφι, με την έννοια ότι από το να μην διαβάσει καθόλου, προτιμώ να διαβάσει αυτό που ίσως σε μένα να φαινόταν εύπεπτο ή κάπως αλλιώς, ή ίσως να μου φαινόταν πολύ δύσκολο, απλώς να διαβάζει. Συμφωνώ απόλυτα, και μάλιστα θα θυμηθώ μια κουβέντα που μας έλεγε στο νυχτερινό γυμνάσιο που πήγαινα ένας φιλόλογος καθηγητής: παιδιά, ακόμα και ένα γραμματόσημο να διαβάσετε, μόνο όφελος μπορείτε να έχετε. Ακριβώς. Σωστό. Νατάσα, για πες μου το πιο έτσι θετικό ή αρεστό σχόλιο που δέχτηκες για τα βιβλία σου. Ποιο ήταν, θυμάσαι κάτι? Γιατί σαφώς σου στέλνουν σχόλια και κριτικές για τα βιβλία σου, έτσι δεν είναι? Ναι, σαφώς. Ναι. Αντικειμενικά, ναι. Κάτι που να σε ενθουσίασε, κάτι που να είπες ότι «Α, ωραία, δικαίως του λόγου ταλαιπωρήθηκα γράφοντας αυτό το βιβλίο». Να πω ότι κάθε κριτική όταν έρχεται, ακόμα και αν είναι αρνητική, έχει κάτι να σου δείξει, έτσι. Είμαι από τους ανθρώπους που είμαι ανοιχτή στην κριτική, είτε είναι θετική είτε είναι αρνητική. Ακόμα και από την αρνητική έχεις κάτι να λάβεις. Σαφώς μας αρέσουν περισσότερο οι θετικές κριτικές, έτσι. Θα είναι και ψέμα να πούμε το αντίθετο. Κάτι που μου άρεσε. Μου αρέσουν γενικότερα οι κριτικές τις οποίες διαβάζω ότι κάποιος έχει έχω καταφέρει μάλλον να τον κάνω να ταξιδέψει μέσα από τα δικά μου μάτια. Αυτό είναι το καλύτερο που μπορώ να διαβάσω και με κάνει πραγματικά χαρούμενη όταν το διαβάζω. Σε κάποιον έχω καταφέρει να ανοίξω τη δική μου ψυχή και να την οικειοποιηθεί και εκείνος. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Πάντως, εγώ που είχα την τύχη και την τιμή να διαβάσω το τελευταίο σου βιβλίο, και είναι αυτό, βέβαια δεν είναι το ίδιο το βιβλίο, δεν πειράζει όμως, θα το δείξουμε, είναι αυτό το βιβλίο, «Το μυστικό των αλόγων, η επιστροφή», μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν θα πω τίποτα περισσότερο, τα έχω πει τις ίδιες ανατάσεις, τα έχω γράψει και έχουμε πει και άλλα προσωπικά πράγματα γύρω από το θέμα το συγκεκριμένο. Θα μας δοθεί όμως η ευκαιρία σε άλλη εκπομπή να μιλήσουμε εκτενέστερα για όλα σου τα βιβλία. Πριν κλείσω, θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο για το Εκεβί, ναι, το οποίο έκλεισε. Ποια είναι η γνώμη σου, Αλεξία? Θεωρώ ότι είναι λυπηρό το γεγονός για το χώρο των εκδοτών, των εκδόσεων γενικότερα. Βασικά για τους εργαζόμενους εκεί. Και εντάξει, είναι αυτό που συμβαίνει συνήθως στην Ελλάδα. Κάποιοι κάνουν τις ατασταλίες και την πληρώνουν πολύ πολύ άλλοι. Η γνώμη σου, Νατάσα, για το Εκεβί? Θεωρώ ότι δεν θα το θεωρούσα μάλλον λυπηρό, γιατί τώρα το θεωρώ πραγματικά λυπηρό. Αν στη θέση του Εκεβί υπήρχε κάτι αντίστοιχο, αφού θεωρούν λοιπόν ότι υπήρξαν ατασταλίες, να υπήρχε ένας αντίστοιχος οργανισμός, ένα αντίστοιχο κέντρο τέλος πάντων, το οποίο θα λειτουργούσε υποτίθεται βάσει κανόνων. Από τη στιγμή που κάτι τέτοιο δεν υφίσταται, θεωρώ από μόνο του λυπηρό το γεγονός. Κλείσαμε κάτι, so what, τι έμεινε στη θέση του, τίποτα.
κλείνουμε ένα κομμάτι πολιτισμού. Όταν κλείνεις ένα κομμάτι πολιτισμού, αν θες να πεις ότι το έκλεισα γιατί ακριβώς ορισμένα πράγματα δεν ήταν σωστά, πρέπει να είσαι σε θέση και να το ανοίξεις ξανά με σωστούς κανόνες. Στην Ελλάδα κλείνουμε και απλά κλείνουμε. Αυτό εμένα δεν μου λέει τίποτα από μόνο του. Η αλήθεια είναι ότι η εκπομπή, φίλες και φίλοι, δεν είναι πολιτική και ούτε επιθυμεί να κάνει πολιτική. Ωστόσο όμως, σε ό,τι έχει σχέση τον πολιτισμό και ιδιαίτερα το βιβλίο, ναι, εμείς θα κάνουμε πολιτική. Τουλάχιστον η σημερινή κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τον πολιτισμό. Έκλεισε την ΕΡΤ. Έτσι, τσαμπουκαλίδικα, επιτρέψτε μου τη λέξη, όπως έκλεισε και το ΕΚΕΒΗ. Τσαμπουκαλίδικα. Βεβαίως και οι δύο αυτοί φορείς κουβαλούσαν πάρα πολλές αμαρτίες πίσω τους. Ωστόσο όμως, ο τρόπος με τον οποίο κατεργήθηκε και η ΕΡΤ αλλά και το ΕΚΕΒΗ, συμφωνώ και εγώ μαζί σας, είναι, αν μη τι άλλο, θυμίζει κάποιες άλλες εποχές του αποφασίζομεν και διατάσσομεν. Θα έπρεπε λοιπόν πριν συμβούν όλα αυτά τα γεγονότα ή πριν αποφασίσουν οι κύριοι θύνοντες να κλείσουν αυτούς τους δύο φορείς, θα έπρεπε να είχαν μελετήσει με ποιον τρόπο θα τους αντικαταστήσουν. Κάτι που δεν συνέβη. Συμφωνώ να δώσω μαζί σου ότι θα έπρεπε, ναι μεν, να πληρωθούν οι αμαρτίες εκεί που πρέπει, αλλά παράλληλα να υπάρχει έτοιμος ένας άλλος χορέος που θα υποστηρίξει, αν μη τι άλλο, ό,τι σπουδαιότερο έχει παρουσιάσει ο ελληνικός πολιτισμός, που είναι το βιβλίο. Βασικά θα με όλες του τις μορφές, έτσι. Βεβαίως. Βασικά θα έπρεπε να κάνουμε πρόληψη αντί για καταστολή. Αυτό που έχει συμβαίνει στην Ελλάδα είναι η καταστολή έναντι της πρόληψης. Μεγάλη κουβέντα λες τώρα. Άρα πρέπει να βάλουμε τα θεμέλια να τα θέσουμε διαφορετικά. Είναι πολύ απλά τα πράγματα για μένα. Αλεξία, πώς κατά τη γνώμη σου θα πρέπει να λειτουργήσει και ποιους στόχους θα πρέπει να έχει εάν και εφόσον δημιουργηθεί ένας νέος φορέας, κάτι σαν το ΕΚΕΒΗ? Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένας αντίστοιχος φορέας. Το θέλουμε, φαντάζομαι. Επιβάλλεται, θα λέγαμε. Όλοι μας ακριβώς επιβάλλεται, το περιμένουμε και ελπίζουμε να είναι στο άμεσο μέλλον. Πολύ κοντά. Τώρα, το πώς θα ήθελα εγώ να λειτουργεί, θα ήθελα να λειτουργεί όπως μια μαμά προς τα παιδιά της. Δηλαδή, με τον ίδιο τρόπο, σε όλους, φαντάζομαι ότι μια μαμά και 10 παιδιά να είχε παλιότερα, δεν τα ξεχώριζε. Έτσι ακριβώς. Τα υποστήριζε και τα 10, τα βοηθούσε και τα 10, τα προωθούσε και τα 10 και θέλω να πιστεύω ότι αυτός θα είναι ο ρόλος ενός καινούριου ΕΚΕΒΗ ή όπως αλλιώς θα ονομαστεί, να βοηθηθούν όλοι και χωρίς να αδικηθεί κανείς, γιατί θα μπορούσαμε σε αυτήν την περίπτωση να πούμε να βοηθηθούν λίγο οι πιο αδύναμοι. Όχι, να βοηθηθούν όλοι το ίδιο, να προωθηθούν όλοι το ίδιο, γιατί πιστεύω ότι ο στόχος όλων των εκδοτών είναι το καλό βιβλίο, η ελληνική γλώσσα, η προώθησή της, η φιλαναγνωσία και η στήριξη του να υπάρχει το βιβλίο, να υπάρχουν τα βιβλιοπωλεία, οι βιβλιοθήκες που παίζουν το ρόλο τους χρόνια τώρα σε όλη την Ελλάδα. Η υποστήριξη γενικά στο καλό βιβλίο. Αυτό. Και θα έλεγα ακόμα να βρεθεί ένας τρόπος να υποστηριχθεί και ο αναγνώστης. Ναι, όχι μόνο σωστό. Ο συγγραφέας και πολύ ο εκδότης, σωστό. Αλλά και ο αναγνώστης. Να υπάρξουν τρόποι, να βρεθούν μάλλον τρόποι, όπου ο αναγνώστης θα έχει άμεση και εύκολη πρόσβαση στο βιβλίο το οποίο τον αφορά και τον ενδιαφέρει. Νατάσα, εσύ τι λες, πώς θα έπρεπε να λειτουργήσει ο καινούριος φορέας? Συμφωνείς με την Αλεξία, έχεις να προσθέσεις κάτι? Για πες τη γνώμη σου. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό που θα ήθελα. Πιο δυνατά. Αυτό που θα ήθελα ήταν πάντα ακριβώς αξιοκρατία απέναντι σε όλους. Να είναι ένας φορέας ο οποίος θα είναι δίκαιος με όλους. Και φυσικά να υπάρξει αναφορά και στον αναγνώστη, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτός είναι που τελικά κινεί τα νήματα, υποστηρίζει το βιβλίο, είναι αυτός που καταθέτει τα χρήματά του, το χρόνο του. Άρα ναι, θέλω έναν φορέα ο οποίος θα αγαπάει το βιβλίο, αλλά θα τα αγαπάει πρακτικά και επί της ουσίας πάντα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, αν παρέλειψα να σας ρωτήσω κάτι και νομίζετε ότι πρέπει να το πείτε. Αλεξία, εσύ? Εγώ θα ήθελα κλείνοντας να πω ότι έχουμε πολλούς καλούς συγγραφείς στην Ελλάδα. Ευχή μου θα ήταν ο αναγνώστης, ο Έλληνας αναγνώστης, να δώσει ευκαιρία και στους λιγότερο γνωστούς συγγραφείς και στους νεότερους και είμαι σίγουρη ότι θα βγει κερδισμένη, γιατί υπάρχει πάρα πολύ υλικό.
Καλό είναι λοιπόν να τολμήσουμε να αγοράσουμε καμιά φορά και ένα βιβλίο κάποιου συγγραφέα που ίσως δεν τον έχουμε ακούσει ποτέ. Πώς αλλιώς θα τον μάθουμε. Άλλωστε και όλους αυτούς που ξέραμε, κάποτε δεν τους ξέραμε. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Και να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την θερμή φιλοξενία εδώ και για τη χαρά που σε ξανασυνάντησα. Να είσαι καλά και εγώ σε ευχαριστώ. Νατάσα. Την αφήνεις και μιλάει πρώτη και με καλύπτει. θα συμφωνήσω. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί την αγάπη και του κόσμου την εισπράττουμε. Σαφώς με ενδιαφέρει να... όχι μόνο για μένα, δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή εκπροσωπώ τον εαυτό μου λέγοντας κάτι αντίστοιχο με αυτό που είπε η Αλεξία. Θεωρώ ότι εκπροσωπώ όλους τους συγγραφείς να μας δώσουν την ευκαιρία να δείξουμε τη δουλειά μας. Από εκεί και πέρα η κριτική του καθενός, ή όπως είπα και πριν, είναι πάντα ευπρόσδεκτη. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη που μας δείχνουν, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εμπιστεύονται τους μικρούς εκδοτικούς οίκους, άλλωστε αυτοί είναι που μας δίνουν λόγο ύπαρξης. Και φυσικά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε σένα για όσα έχεις κάνει κατά καιρούς. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, εγώ θα ήθελα να κάνω ακόμα μια ευχή για λογαριασμό δικό σου και της Αλεξίας να αυξηθούν τα ποσοστά των Ελλήνων που διαβάζουν. Α, μακάρι. Έτσι, το 64-65% να πάει 100%. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Ήταν πολύ μεγάλη τιμή για μένα σε αυτήν την πρώτη μου εκπομπή να μιλήσω μαζί σας. Είπαμε, φαντάζομαι, αρκετά πράγματα που καθοδήγησαν, ενημέρωσαν, οδήγησαν τους φιλαναγνώστες να δουν το βιβλίο με διαφορετικό μάτι από ό,τι το βλέπαν μέχρι τώρα. Πριν κλείσουμε όμως, κυρίες και κύριοι, με την κυρία Αλεξία Κιουρτσίδου έχουμε τελειώσει, με την κυρία Νατάσα Κουτζικίδου, πάντοτε με μπέρδευε το όνομά σου. Έχουμε τελειώσει. Η εκπομπή όμως δεν έχει τελειώσει. Σε μια προσπάθεια να πρωτοτυπήσουμε, αποφάσισα οι εκπομπές, οι δικές μου, να κλείνουν με την βιογραφία γνωστών και εξαιρετικών Ελλήνων συγγραφέων. Στην πρώτη μας αυτή εκπομπή θα κλείσουμε με τη βιογραφία του Ομήρου. Από μένα, να είστε καλά. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας. Φέρεται ως ο συγγραφέας των ποιητικών κειμένων της Ιλιάδας και της Οδύσσειας από τα πρώτα κείμενα της ιστορικής περίοδου της αρχαίας Ελλάδας, γνωστά ως Ομηρικά Έπη. Για τη ζωή του υπάρχουν ελάχιστες πληροφορίες και αυτές αντιφατικές, ενώ η φιλολογική επιστήμη των δύο τελευταίων αιώνων αμφισβήτησε ακόμα και την ύπαρξή του. Με κριτήρια τα χαρακτηριστικά των έργων, είναι ασφαλές να υποθέσουμε ότι η Ιλιάδα και η Οδύσσεια γράφτηκαν τον 8ο αιώνα π.Χ. με την Ιλιάδα να είναι προγενέστερη, ενδεχομένως και κατά μερικές δεκαετίες. Στον Όμηρο κατά καιρούς αποδόθηκαν και άλλα έργα, τα οποία σήμερα είναι δεκτό ότι δεν είναι δικά του. Αλλά ακόμα είναι αμφισβητήσιμο το αν τα δύο μεγάλα έπη είναι έργα του ιδίου ποιητή. Η Ιλιάδα αποτελείται από 15.693 στίχους και αναφέρεται στις τελευταίες 51 ημέρες αποφασιστικής σημασίας του πολέμου της Τρίας, ο οποίος συνολικά διήρκησε σύμφωνα με το μύθο 10 χρόνια. Η Οδύσσεια αποτελείται από περίπου 12.000 στίχους και περιγράφει τον δεκαετή αγώνα του Οδυσσέα για την επιστροφή στην πατρίδα του, την Ιθάκη. Διαθέτουμε 7 βίους του Ομήρου που προέρχονται από την αρχαιότητα. Η καταγωγή του φαίνεται πως ήταν από την Ιωνία και θρυλείται ότι 7 πόλεις ερίζουν για την καταγωγή του, με επικρατέστερες τη Σμύρνη και τη Χίο. Ως γονείς του αναφέρονται ο Μέων και η Κρυθιίδα και λέγεται ότι το πραγματικό του όνομα ήταν Μελισσιγένης, επειδή γεννήθηκε κοντά στον ποταμό Μέλιτα της Σμύρνης, και ότι πήρε αργότερα το όνομα Όμηρος επειδή ήταν τυφλός, είτε επειδή ήταν Όμηρος των Κολοφωνίων στον πόλεμο με τη Σμύρνη. Σύμφωνα με τους βίους του, περιόδευσε απαγγέλλοντας τα έργα του στις ελληνικές πόλεις, απέκτησε μεγάλη φήμη, αλλά σε ένα διαγωνισμό με τον Ισίωδο στη Χαλκίδα δεν πήρε βραβείο, επειδή προτιμήθηκε ο Ισίωδος ως ποιητής που εξυμνούσε την ειρήνη. Ως τόπος θανάτου του παραδίδεται Ήιος. Η σύγχρονη έρευνα και ειδικότερα όσοι δέχονται ότι ο Όμηρος μπορεί να θεωρηθεί πραγματικό πρόσωπο
τοποθετεί τη ζωή του στον 8ο αιώνα π.Χ. και θεωρεί πιθανό ότι ήταν Ίωνας Αηδός, συνεχιστής μιας μακραίωνης παράδοσης προφορικών ηρωικών αφηγήσεων που συνέθεσε την Ιλιάδα γύρω στο 750 π.Χ. και την Οδύσσεια, αν όντως συνέθεσε και τα δύο έργα, γύρω στα 710 π.Χ.